καλωσορίζω στο ψηφιακό εργαστήριο που διοργανώνει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Είναι πάντα πολύ χρήσιμο να έχουμε μια στρατηγική marketing. Δεν αρκεί μονάχα να λέμε ότι διαφημίζουμε ένα προϊόν. Στην πρώτη ενότητα θα συζητήσουμε για τον τρόπο που το marketing μεταμορφώνεται από τις ψηφιακές εξελίξεις. Θα είμαστε ή digital θηρευτές ή θηράματα. Δεν υπάρχει τρόπος να μην ακολουθήσεις αυτή την αλλαγή την ψηφιακή, γιατί οι καταναλωτές δεν είναι δύο είδη καταναλωτών, ή online και μη online, είναι όλοι online. Και έχουμε να κάνουμε με μια νέα γενιά πελατών που τους περιγράφουμε ως connected consumers. Είναι συνεχώς online, μοιράζονται περιεχόμενο. Η σωστή χρήση των influencers θα φέρει αποτελέσματα και θα φέρει και πωλήσεις. Θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε το κοινό που θέλουμε και είναι ιδανικό και είναι το κοινό στόχος για τον brand μας. Το κλειδί εδώ είναι να κάνουμε παράλληλα πολλές κινήσεις σε διαφορετικά κανάλια, τα οποία όμως δεν θα είναι μεμονωμένες κινήσεις στο κάθε κανάλι ξεχωριστά, αλλά θα είναι άρτια συνδεδεμένες μεταξύ τους. Θέλουμε να τα χτίσουμε ουσιαστικά στο εξωτερικό την εικόνα μας με τις διακοπές, με την εμπειρία των διακοπών στην Ελλάδα. Το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μια φυσική εξέλιξη των παραδοσιακών μεθόδων διαφήμισης και προβολής και είναι οργανικά δεμένο με την ταυτότητα, το brand, αλλά και την οργάνωση και τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Πρέπει να στοχεύουμε τους καταναλωτές, συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε σε εκείνο εκεί που είναι τελικά ταγμένο να υπηρετεί το μάρκετινγκ, να κάνουμε πωλήσεις.